αρχίσουμε με εγχώρια επικαιρότητα που έχει όμως άρωμα Champions League, καθώς εδώ και λίγες μέρες ο Μίκαελ Εσχέν, ένας παίκτης με πολύ βαρύ βιογραφικό, με πολύ πλούσιο βιογραφικό, με θητεία στο Champions League σε πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Real Madrid, η Milan, η Chelsea και η Lyon, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Τη Δευτέρα το βράδυ ήρθε στην Αθήνα, αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο από τους φίλους του Τριφυλιού, την Τρίτη πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και μετά υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. I know very much about Panathinaikos, and I used to have a friend who plays here a long time ago. So when they came to approach me, it was very, very easy for me to make my decision. Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Γνωρίζω καλά τον Παναθηναϊκό. Είχα και κάποιον φίλο ο οποίος με ενημέρωσε για τον Παναθηναϊκό. Οπότε από εκεί και πέρα η απόφασή μου ήταν εύκολη. And what he told to me is that go, my brother, you will love it. So I was happy. Απλά είχα την δυνατότητα να μιλήσω τηλεφωνικά με τον Τζιμπρίλ Σισε. Του είπα ότι υπάρχει μια ενημέρωση σχετικά με την περίπτωση του Παναθηναϊκού και ήταν πάρα πολύ καλή η απάντηση. Να κοιτάξει λίγο πίσω, να δει τι γίνεται και να μας πει μια κουβέντα γι' αυτό. Just have a look just backwards, you can see how many fans are expecting you. Can you just make a comment on that? It's incredible. Είναι απίστευτο. Mitad.
invece è tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Ora più piccola che mai. Farei anche a meno della nostalgia. Well, now I'm one of them now, so you know, I'll bring my experience, I will do everything, I'll fight for this club and hopefully we can win more trophies. Είμαι πλέον ένας από αυτούς, ένας μέλος του Παναθηναϊκού και θα φέρω την εμπειρία μου και θα κάνω το παν για τον Παναθηναϊκό. So, I'm looking forward to my new adventure. Βεβαίως και αποτελεί μια πρόκληση. Είμαι ένας νικητής, είμαι ένας winner και έρχομαι εδώ πέρα για να κερδίσω ακόμα περισσότερα τρόπια και για να κάνω και εγώ με την σειρά μου ό,τι καλύτερο μπορώ για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι βεβαίως ο σύλλογος θα μπορέσει να περάσει τα playoffs και να μπει στο Champions League. Βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε και να τα καταφέρουμε, να μπούμε στους ομίλους, αν και αυτό είναι δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός τώρα κινείται για την απόκτηση center back, ψάχνει δηλαδή τον Άντι Σίλντελφελτ. Έχει ακουστεί το όνομα του Σπάχιτς. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να ολοκληρώσει το ρόστερ της νέας περίοδου μέχρι το τέλος Ιουνίου, ώστε ο Γιάννης Αναστασίου να έχει όλους τους παίκτες στην προετοιμασία και να ετοιμάσει τους πράσινους για τα προκριματικά του επόμενου Champions League.